Η παχυσαρκία για τους περισσότερους ανθρώπους είναι ένα ζήτημα αισθητικής. Ωστόσο, εκείνοι που πάσουν από αυτήν καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα είναι ταυτόχρονα παθολογικό με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους. Όταν η διατροφή και η κίνηση δεν αποδίδουν καρπούς, τότε η βαριατρική χειρουργική και μάλιστα οι επεμβάσεις στομάχου δίνουν τη λύση. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή ίασης. Την εκπομπή αυτή, η οποία παρουσιάζει και αναλύει όλα τα σύγχρονα μέσα για την ιατρική αλλά και τα προβλήματα υγείας. Το αυξημένο σωματικό βάρος αλλά και το λίπος, το οποίο διοχετεύεται και αποθηκεύεται πολλές φορές στο σηκώτη, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα παχυσαρκίας. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι μόνο αισθητικό, αλλά είναι κυρίως παθολογικό. Πολλοί κόσμος λοιπόν αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, κυρίως με τη διατροφή. Ωστόσο, η λύση μάλλον είναι αλλού, καθώς οι χειρουργικές επεμβάσεις και η βαριατρική προσφέρουν μια σύγχρονη αλλά και μόνιμη λύση. Για το θέμα λοιπόν αυτό, έχουμε κοντά μας τον γιατρό χειρουργό πεπτικού, τον δόκτωρα Βασίλη Γκιούρδα. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Δεν θα ξεκινήσω με τα τυπικά, όπως κάνουμε συνήθως, αλλά θέλω να σας ρωτήσω για το λίπος το οποίο αποθηκεύεται στο στομάχι και συγκεκριμένα στο σηκώτη, γιατί αυτό μπορεί να γίνει η αρχή για να χάσουμε βάρος και μάλιστα για εκείνους οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως παχύσαρκοι. Mm-hmm. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Και καλά κάνουμε και παρακάμπτουμε και τα BMI και τα λοιπά. Ξέρετε, ο κόσμος πια είναι πάρα πολύ διαβασμένος. Η τηλεόραση, οι εκπομπές που κάνετε, το ίντερνετ, οι προσβάσεις σε μεγάλα database. Οι άνθρωποι πια είναι διαβασμένοι και μπορώ να σας πω σε μερικές περιπτώσεις σε εκπλήσουν τις γνώσεις τους. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή και είναι κάτι το οποίο είμαι αποφασισμένος να το περάσω πια σε όλη την κοινότητα την ακαδημαϊκή, ότι ο κόσμος πρέπει πια να πάψει να βλέπει την παχυσαρκία και ως εκ τούτου τις επεμβάσεις παχυσαρκίας σαν αισθητική επέμβαση. Εγώ μάλιστα θεωρώ και πάρα πολύ λυπηρό που οι ιδιωτικές ασφάλειες δεν τις καλύπτουν, διότι ακόμα και αυτές θεωρούν αισθητικές επεμβάσεις, το οποίο είναι η μεγαλύτερη σαχλαμάρα που μπορεί να μιλήσει κανείς επιστημονικά. Άρα λοιπόν, τι βλέπετε πίσω από μια επέμβαση βαριατρικής? Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα για μένα είναι το εξής. Το πρόβλημα είναι ότι όταν κάποιος το βλέπει αισθητικό, το υποτιμάει. Δηλαδή, όταν έχετε ένας άνθρωπος ένα 70-120 κιλά ή μια γυναίκα ένα 65-95 κιλά και θέλει να είναι ωραία στην παραλία, υποτιμάει το πρόβλημά της. Και εγώ πάντοτε λέω ότι αν ο άνθρωπος δεν καταλάβει ότι είναι ασθενής, δεν πρέπει να χειρουργείται. Δεν πρέπει να χειρουργήσει για να δυνατήσεις. Δεν πρέπει να χειρουργήσει για να είσαι ωραίος στην παραλία. Πρέπει να χειρουργήσει για να επιβιώσεις. Αυτή τη στιγμή τους λέω, πάντα εγώ ρωτάω, κάνω μια ερώτηση στους ασθενείς. Από τι πάσχεται? Μου λένε από παχυσαρκία. Δεν πάσχεται από παχυσαρκία. Λέω, πάσχεται από βαρύτατο μεταβολικό σύνδρομο, συνέπεια του οποίου είναι η παχυσαρκία. Η παχυσαρκία. Πώς ερμηνεύεται αυτό? Να σου το εξηγήσω. Απλά. Η παχυσαρκία είναι η επιπλοκή του μεταβολικού συνδρόμου. Η επιπλοκή της παχυσαρκίας είναι η κατάρρευση του σκελετού. Μεταβολικό σύνδρομο είναι τρία πράγματα. Λίπος στο σηκώτη. Πάρα πολύ ψηλή ινσουλίνη, δηλαδή η ορμόνη που ρυθμίζει το ζάχαρο, και είναι ψηλή, δεν μπορεί να μπει στο σηκώτη λόγω του λίπους, και πολύ ασταθές ζάχαρο. Ούτε πολύ, ούτε λίγο. Λέει ένας παχύσαρκος. Γιατρέ, με πολλά κιλά, αλλά μη στεναχωριέσαι, έχω χαμηλό ζάχαρο. Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό είναι κακό που μου λες. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι σου λένε πάρα πολύ κακά προγνωστικά πράγματα επειδή θεωρούν ότι είναι καλά και δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημά τους. Συνεπώς λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι το δεν μπορεί σηκώτη. Το σηκώτη να κάνει ακριβώς εκείνη την εργασία για το οποίο προορίζεται. Να μεταβολήσει όλα τα συστατικά τα οποία παίρνουν από την τροφή. Ακούστε πώς χτίζεται η παχυσαρκία με δύο λόγια για να το καταλάβει ο κόσμος. Σε κάποια φάση τη ζωή σου τρως πολλούς υδατάνθρακες. Ρύζια, πατάτες, μακαρόνια, πίτσες, μπέργκερς. Τέλος. Γεμίζει λίπος στο σηκώτη. Σαν κουκούλι το καλύπτει. Η ζυγαριά δεν δείχνει τίποτα. Η ζυγαριά είναι μια χαρά σταθερή, γιατί δεν ζυγίζει αυτό το λίπος. Σιγά σιγά παρατηρείς ότι παίρνεις εύκολα βάρος και δεν το χάνεις, γιατί έχει μπλοκάρει ο μεταβολισμός σου. Μετά παρατηρείς ότι η κυλίτσα σου σιγά σιγά έρχεται προς τα έξω. Σαν να το πούμε αλλιώς, απλά. Είναι σαν να έχουμε πλέον μπλοκαρισμένα κάποια σωληνάκια, επειδή ακριβώς έχει μαζευτεί λίπος εκεί. Το σηκώτη, φανταστείτε ότι έχει ένα κουκούλι απ' έξω. Το οποίο είναι ρύζια, μακαρόνια, πατάτες. Όχι το λίπος από το κρέας. Αυτό είναι ο πρώτος μύθος. Γιατί οι υδατάνθρακες αποθηκεύονται σαν λίπος πάνω στο σηκώτη. Πέφτει ο μεταβολισμός, γιατί είναι ψηλή ινσουλίνη. Ξαφνικά παρατηρείς ότι παχαίνεις εύκολα. Ξαφνικά παρατηρείς ότι η κυλίτσα σου αρχίζει να αναπτύσσεται. Ξαφνικά η χοληστερίνη σου είναι μόνιμα στο 200-220.
Το ζάχαρό σου λίγο ψιλοζορίζεται, η υπέρταση σου λίγο ψιλοζορίζεται, αρχίζει και ροχαλίζει το βράδυ και σιγά σιγά η κοιλιά αναπτύσσεται. Αυτό είναι το μεταβολικό σύνδρομο. Για πάρα πολλά χρόνια το δικαιολογεί στο κληρονομικό, στις κορτιζόνες, στις οξυσωματικές, το ένα στο άλλο. Αλλά τελικά δεν έχει καταλάβει ότι ήδη έχει ξεκινήσει μέσα η φωτιά του μεταβολικού συνδρόμου και σου οδηγεί στην παχυσαρκία. Που αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό που σου οδηγεί πρώτα είναι χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, υπέρταση, ζάχαρο, αγκιοπάθεια. Έμφραγμα. Άρα λοιπόν το ένα με το άλλο δημιουργούν μια αλυσιδωτή αντίδραση εξελίξεων. Στην οποία λοιπόν μπορεί κανείς να βρεθεί όχι απλά να είναι αισθητικά παχύσαρκος, αλλά παθολογικά να αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης. Πολύ πριν γίνει αισθητικά παχύσαρκος, είναι η υγεία του σε αθλία κατάσταση. Μάλιστα. Λίπος στο σηκώτη, ψηλή ινσουλίνη. Πάμε να τα δούμε λίγο ένα προς ένα για να καταλάβουμε πώς προκύπτει η παχυσαρκία. Να σας εξηγήσω κάτι. Η ινσουλίνη στην Αμερική λέγεται η δολοφόνος ορμόνη. Και έχουν πάρα πολύ δίκιο. Μόλις η ινσουλίνη αυξηθεί, δες τι γίνεται. Πεινά συνέχεια. Και ξαφνικά τι λες? Τσιμπολογάω, πεινάω συνέχεια, σηκώμαι τα βράδια. Αρχίζεις και επιθυμείς να τρως πάρα πολλά ψωμιά, μακαρόνια, πατάτες και γλυκά. Και ξαφνικά κόβεται και η λιπόλυση. Δεν μπορείς πια να χάσεις βάρος. Ό,τι και να κάνεις. Δεν πάει να κάνεις 50 ώρες γυμναστική. Τελείως. Για όλα αυτά η αιτία της παχυσαρκίας είναι η ινσουλίνη. Η οποία είναι αποτέλεσμα του λίπους του ύπατος. Να δούμε σχετικά την κάρτα αυτή για το λίπος το οποίο συσσωρεύεται. Δέστε κάτω, κύριε Μούτσο, κάτι σημαντικό. Αυτός ο άνθρωπος πια ανεβαίνει 15% την πενταετία. Δηλαδή, μία γυναίκα 1,60, 80 κιλά, η οποία έχει μεταβολικό σύνδρομο. Η πορεία της είναι η εξής. Σε 5 χρόνια το βάρος της είναι 90. Με δίαιτες. Προσέξτε. Με δίαιτες. Χάνει 5, παίρνει 6, χάνει 3, παίρνει 4. Χωρίς δίαιτες είναι εκτός ελέγχου. Σε 10 χρόνια από τα 80 είναι 102. Πάλι με δίαιτες. Σε 15 χρόνια από τα 80 είναι πια 116. Και είναι μια πραγματικότητα που δεν αντιλαμβάνονται. Γιατί όταν σου πεις, παιδί μου, πριν από 5 χρόνια πόσο ήσουν, και κάνει την ανάστροφη λογική, τότε καταλαβαίνει ότι είναι πάνω στην καμπύλη. Επειδή μιλήσατε για δίαιτα. Η δίαιτα λοιπόν μπορεί να είναι μια ενδεδειγμένη λύση προκειμένου κανείς να αντιμετωπίσει το μεταβολικό σύνδρομο. Καθόλου. Η δίαιτα είναι τελειωμένη υπόθεση. Μόλις μπει σε μεταβολικό σύνδρομο, η δίαιτα έχει τελειώσει. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει μεταβολισμός. Για τρεις λόγους. Δεν υπάρχει μεταβολισμός. Οι διαιτολόγοι δεν ξέρουν τι αντιμετωπίζουν, γιατί ξέρετε και στην Ελλάδα έχουμε και το εξής παράδοξο. Έχουμε διατροφολόγους, οι οποίοι δεν έχουν καμία ακαδημαϊκή γνώση, ούτε ξέρουν γιατί ακριβώς ο άλλος. Κατάλαβε όταν δεν ξέρεις. Ρωτήστε όποιο διατροφολόγο θέλετε. Καλέστε εδώ 100. Και πες, δεν είναι το μεταβολικό σύνδρομο. Δεν ξέρουν. Πώς θα θεραπεύσεις κάτι που δεν ξέρεις? Εσείς θα μπορούσατε να το κάνετε. Και ξέρετε ποιο είναι το άσχημο? Δυστυχώς δίνουν και διατροφές που αυτό το μεταβολικό σύνδρομο όχι το απλά το αναζωπηρώνουν, το κάνουν πολλαπλάσιο. Άρα πρακτικά η λύση ποια είναι σε αυτή την πρακτική περίπτωση? Η λύση είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε μεταβολικό σύνδρομο και έχει μπει σε BMI πάνω από 30 πρέπει να χειρουργείται. Σε δείκτη μάζα σώματος, body mass. Πάνω από 30. Αν αντιληφθεί το λίπος στο σηκώτη πριν κάνει 30 BMI, δηλαδή πριν πάρει το βάρος που τον ανεβάσει σε BMI 30, το μόνο πράγμα που τον σώζει είναι να κάνει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πρωτεϊνική διατροφή. Να κόψει τελείως τους υδατάνθρακες και να τρώει μόνο κρέας, πουλερικά, ψάρια και σαλάτες. Και για μεγάλο μόνο διάστημα. Μόνο φαγητό ή πρέπει να κόψει και άλλα πράγματα? Μόνο αυτό. Τίποτα άλλο. Θέλει πλήρη διακοπή. Αλκοόλ, αναψυκτικά. Σαφώς. Αλκοόλ, αναψυκτικά. Αυτά τα βάζω μία κατηγορία. Όλα. Χυμούς, αναψυκτικά, γλυκά και όλους τους υδατάνθρακες. Πρέπει να είναι σε καθημερινή διατροφή με κάτω από 20 γραμμάρια υδατάνθρακες την ημέρα. Που σημαίνει κρέας και σαλάτα. Τέλος. Και για πολύ μεγάλο διάστημα. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα? Κανένας με μεταβολικό σύνδρομο δεν το αντέχει αυτό, γιατί κάνει υπογλυκαιμίες. Πάρτε έναν άνθρωπο με μεταβολικό σύνδρομο και πες του: θέλω να τρως 10 μέρες μπριζόλες. Όσες θες. Σε 3 μέρες θα έχει καταρρεύσει. Αυτό δεν μπορεί όμως να δημιουργήσει και το αντίθετο αποτέλεσμα, γιατί όταν κανείς καταναλώσει, για παράδειγμα, κόκκινο κρέας, που αυτό, είναι υψηλός χοληστερίνης, αυτό και μέχρι ζητήματα. Να βγεις από το μεταβολικό σύνδρομο. Μόλις βγεις από το μεταβολικό σύνδρομο, δηλαδή ισορροπήσει η ινσουλίνη και φύγει το λίπος, μετά μπαίνεις σε κανονική διατροφή. Καταλάβατε. Η πρωτεϊνική διατροφή κάνει κέτωση και το λίπος. Δεν λέω το κάνεις 500 χρόνια. Αυτό θα το κάνεις ένα μήνα, δύο μήνες και τέλος. Και μετά να μπεις σε ισορροπημένη, αυτό που λέτε, σε ισορροπημένη διατροφή. Δυστυχώς όμως, οι πιο πολλοί άνθρωποι με μεταβολικό σύνδρομο δεν το αντέχουν αυτό. Δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό. Βάλτε όποιον θέλετε. Και το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρουν. Και πάντα τι κάνουν? Τις υπερβολές. Ή ακούς πρωτεϊνικές διατροφές ένα χρόνο, το οποίο είναι πάρα πολύ κακό για την υγεία, ή υδατάνθρακες
και η επίσημη παραπροβολή για την υγεία. Αλλά για να βγεις από τη λιπόδη διήθηση, θέλει διακοπή υδατανθρακών τουλάχιστον για 2 μήνες. Το βλέπουμε και εδώ πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό. Κοιτάξτε πώς απλό είναι. Τρως γλυκά και, και μακαρόνια και πατάτες. Κάνεις λίπος στο σηκώτη, αυξάνει η ινσουλίνη, μπήκε σε μεταβολικό σύνδρομο. Αυτό είναι η αιτία της παχυσαρκίας. Αυτό είναι η νόσος. Από εκεί πέρα αρχίζει. Ζαχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, γυναικολογικά προβλήματα τα πάντα. Αυτό. Άρα ένας παχύσαρκος πάσχει από μεταβολικό σύνδρομο και από αυτό πρέπει να το θεραπεύσεις. Συνέπεια του οποίου είναι η παχυσαρκία. Προτού προχωρήσουμε παρακάτω για να δούμε τις επεμβάσεις εκείνες που ενδεχομένως μπορούν να έχουν ένα άλλο αποτέλεσμα, ένα ερώτημα. Το λίπος στο σηκώτη, όταν κανείς πλέον θα εφαρμόσει μια πρωτεϊνική δίαιτα, αναρωτιέται λοιπόν πού θα διοχετευτεί και αν αυτό το πράγμα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φύγει μέσα από το σώμα, θα περάσει κατά πάσα πιθανότητα στο αίμα. Συνεπώς έχουμε λοιπόν αύξηση των λιπιδίων εκείνων που κατηγορούνται για την χοληστερίνη. Παροδική. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Παροδική. Κινδυνεύει ο ασθενής? Καθόλου. Πρακτικά, εγώ αυτό που λέω, κατουράει το λίπος του. Γι' αυτό και όταν τους χειρουργείς για παχυσαρκία, κάνουν παροδική αύξηση της χοληστερίνης. Τους λέω, δεν θα πάρετε κανένα φάρμακο για τη χοληστερίνη, γιατί απλά κατουράτε το λίπος σας. Είναι πολύ ευχάριστο να δεις μετά από μια επέμβαση παχυσαρκίας να ανεβαίνει η χοληστερίνη, γιατί ο ασθενής ουσιαστικά πετάει το λίπος από πάνω. Δεν κινδυνεύει όμως με καρδιαγγειακά ή κάποια εγκεφαλικά προβλήματα? Γιατί δεν είναι χοληστερίνη που κάνει διαταραχή του ενδοθυλίου. Απλά περνάει μέσα. Ακόμα και τα ούρα του παχύσαρκου που είναι χειρουργημένος, αν τα πάρετε, μυρίζουν άσχημα. Γιατί έχουν λίπος μέσα. Τι πιο ευχάριστο. Αυτό είναι παροδικό. Και μετά από λίγο κλαπ. Ότι διοχετεύεται λοιπόν έξω από τον οργανισμό. Πάμε λοιπόν να δούμε τους τύπους εκείνους. Ένα τελευταίο πράγμα θα σας πω για να σας βγάλω ένα μύθο. Δεν υπάρχει ούτε χοληστερίνη ούτε τριγλυκερίδια. Όταν έχεις λίπος στο σηκώτη, μαρούλι να τρως όλη μέρα, η χοληστερίνη θα είναι πάρα πολύ ψηλή. Όταν δεν έχεις λίπος στο σηκώτη, 3 κιλά αρνί να τρως την ημέρα, δεν θα κάνεις ποτέ χοληστερίνη. Η ψηλή χοληστερίνη δεν είναι διατροφικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα ότι το σηκώτη σου δεν δουλεύει καλά. Αυτό θέλω να γίνει πολύ ξεκάθαρο. Μάλιστα. Το καταλάβατε. Να το βλέπει έτσι. Όταν βλέπεις τη χοληστερίνη σου ψηλά σε εξετάσεις, πρέπει να λες Παναγία μου, έχω λίπος στο σηκώτη. Και η γενετής χοληστερίνη. Υλονομική. Αυτό είναι άλλο. Είναι αυτό, αυτό είναι συγγενής νόσος. Εγώ τώρα σας μιλάω για τον ενήλικο, ο οποίος ξαφνικά βλέπει 220 χοληστερίνη. Πρέπει να πει το εξής. Αντί να πάω να πάρω φάρμακο. Και αντί να πάω να πάρω να φτιάξω τη τροφή, πρέπει να φτιάξω το λίπος στο σηκώτη. Αυτή είναι η αιτία. Δεν λύνεις την επιπλοκή, την αιτία λύνεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Κατανοητό. Πάμε όμως να δούμε τώρα τους τύπους εκείνων των ανθρώπων, των παχύσαρκων ανθρώπων και σε ποιους διακρίνονται. Και μάλιστα υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό. Τους έχω δώσει και ονόματα εγώ. Βεβαίως. Ας δούμε λοιπόν την αφίσα, την εικόνα μάλλον δύο καρτούν. Ένας είναι ο Ορέστης. Και θέλω να μου εξηγήσετε γιατί τον έχετε ονομάσει έτσι και βεβαίως. Ποιος είναι αυτός ο τύπος ανθρώπου? Είναι δύο αδέρφια τη μυθολογία, ο Ορέστης και ο Ιάσονας, το οποίο τα χρησιμοποίησα γιατί θέλω πολλές φορές κάτω από ένα όνομα, και αυτό βολεύει και πολύ στη δουλειά μου, κάνω μία προσωπογραφία το οποίο σου λέω άλλος γιατρέ, είμαι ο Ορέστης. Εννοώντας, έχω αυτά τα θέματα. Ο τύπος λοιπόν. Ακριβώς. Γιατί είναι ουσιαστικά κάνεις επώνυμη μία πάθηση. Λοιπόν, εντάξει, και χιουμοριστική φυσικά κατεύθυνση, αλλά είναι ωραίο γιατί ο ασθενής όταν βλέπει και λίγο με χιούμορ την υγεία του. Όχι μόνο αυτό. Την υγεία σου, όταν τη βλέπει και λίγο χιούμορ. Αν τη βλέπει και με έναν τρόμο, είναι κάτι το οποίο τελικά είναι και καταθλιπτικό. Εγώ βλέπω μάλιστα και χαίρομαι πολύ ανθρώπου με πολύ σοβαρά προβλήματα υγεία που ακριβώ επειδή έχουν χιούμορ τα αντιμετωπίζουν και πάνε και καλά, να ξέρετε. Και πάνε και καλά. Λοιπόν. Βέβαια, σαφώ. Ορέστης λοιπόν, τι ψυχολογία έχω ονομάσει τον παχύσαρκο, ο οποίο έχει κεντρική παχυσαρκία. Είναι ο άντρα που βλέπετε, με ποδαράκια σαν καλαμάκια, με μια τεράστια κοιλιά, πεταχτή, τεντωμένη, που όταν ψηλαφίσετε την κοιλιά του είναι πάρα πολύ σκληρή. Γιατί αυτός έχει να αποθέσει το λίπος πίσω από τους μυς, οπότε έχει τεζάρει κοιλιά του από την πολυπίεση. Αυτή είναι η λεγόμενη κεντρική παχυσαρκία που έχει τα εξής προβλήματα. Έχει σηκώσει το διάφραγμα πολύ ψηλά γιατί έχει πολύ λίπος. Άρα δεν μπορεί να απνεύσει εύκολα. Και κάνει φοβερές άπνιες, ροχαλίζει το βράδυ, κοιμάται με CPAP, κοιμάται σε καρέκλα. Το πρωί τα μάτια του είναι κατακόκκινα, είναι μονίμως κουρασμένος, έχει σοβαρό απνοϊκό θέμα. Η κοιλιά του είναι τεντωμένη και πολλές φορές βλέπετε και κύλες να έχουν πεταχτεί παντού από την πίεση. Έχει ποδαράκι σαν ξυλάκι γιατί η ινσουλίνη που έχει φέρνει όλο το λίπος μέσα στην κοιλιά. Έχει λίπος στο σηκώτη και αυτός ο άνθρωπος έχει υπέρταση πάντοτε γιατί η καρδιά σπρώχνει σε μεγάλη κόντρα. Και έχει πάρα πολύ συχνά ζαχαρώδη διαβήτη. Έχει ζάχαρο. Και άμα δείτε και το πρόσωπο είναι κατακόκκινο γιατί οι φλέβες από την πίεση κοκκινίζουν το πρόσωπο. Αυτός λοιπόν είναι ο Ορέστης. Ο οποίος έχει ένα κακό και ένα καλό. Το κακό είναι ότι έχει φοβερά προβλήματα υγείας
και πεθαίνει πάρα πολύ γρήγορα και δεν ανέχεται πολλά κιλά, γιατί η κοιλιά είναι περιορισμένη, δεν μπορεί να αντέξει παραπάνω βάρος. Το καλό είναι ότι είναι ο καταλληλότερος ασθενής για επέμβαση παχυσαρκίας. Χάνει τα κιλά του ταχύτατα και σε ένα μήνα από το χειρουργείο απαλλάσσεται πλήρως από τα προβλήματά του. Μόλις πέσει η πίεση της κοιλιάς, ζάχαρο, υπέρταση, άπνοια, χοληστερίνη, τελειώνουν. Αυτό ισχύει μόνο στην προκειμένη περίπτωση μόνο στην κεντρική... ή και στους υπόλοιπους χαρακτήρες? Μόνο στην κεντρική παχυσαρκία. Μάλιστα. Και ευτυχώς στην Ελλάδα είναι η πλειονότητα, γιατί η Ελλάδα σήμερα έχει ωραίστηδες. Για ποιο λόγο? Γιατί η γενιά η δικιά σας ήσταν αδύνατα παιδιά. Όσοι παχύνανε, και η γενιά η δικιά μου, όσοι παχύνανε, αυτή είναι η παχυσαρκία του ενήλικου. Mm-hmm. Δηλαδή γίνεσαι έτσι στα 30, στα 40, στα 50. Οπότε σήμερα οι Έλληνες οι παχύσαρκοι είναι παιδιά αδύνατα. Αυτό δεν θα μείνει στο τέλος. Στα επόμενα χρόνια, επειδή τα παιδιά είναι σήμερα παχύσαρκα, σε 10-20 χρόνια από σήμερα θα δείτε άλλου είδους παχύσαρκοι, την επόμενη. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στον επόμενο τύπο παχύσαρκου ατόμου. Θα δείτε τον Ιάσονα. Ο Ιάσονας. Αυτός θα είναι σε 10 χρόνια στην Ελλάδα. Είναι... Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το λίπος σωρεύεται παντού σε όλο το κορμί. Ναι, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν παχύσαρκος στα 5, στα 7, στα 8, στα 10. Έχει λίπος στις γάμπες, στα μπούτια, στην κοιλιά, στα μάγουλα, παντού. Έχει δημιουργήσει δηλαδή θύλακες κατάλληλες και αποθήκες, όπου μετά από κάποια περίοδο γεμίζουν αυτούς με λίπος. Αυτός έχει πάλι ένα κακό και ένα καλό, ο Ιάσονας. Το καλό είναι ότι δεν κάνει εύκολα προβλήματα υγείας, γιατί το λίπος είναι διάσπαρτο. Δεν ασκεί πιέσεις. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος, τον οποίο έχω χειρουργήσει, αυτού του τύπου, που είναι πάνω από 300 κιλά. Ένας Ορέστης δεν θα μπορούσε να τα έχει τα 300 κιλά, δεν χωράει στην κοιλιά 300 κιλά. Το κακό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν υπακούν εύκολα στα βαριατρικά χειρουργεία. Γιατί δυστυχώς, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Δυστυχώς ο οργανισμός καίει πολύ εύκολα το ενδοσπλαχνικό λίπος, δεν καίει το εξωσπλαχνικό. Γι' αυτό οι γυναίκες έχουν προβλήματα παχυσαρκίας, γιατί οι γυναίκες είναι οι Ιάσονες. Το καταλάβατε. Διακρίνεται λοιπόν κυρίως αυτός ο τύπος στις γυναίκες και στους άντρες. Και στους ανθρώπους. Με μεγαλύτερη συχνότητα στις γυναίκες. Ναι, και στους άντρες που ήταν παχύσαρκοι παιδάκια. Μάλιστα. Το καταλάβατε. Τώρα, πάμε να δούμε όμως πρακτικά το πώς αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βρουν μια λύση πιο μόνιμη, ίσως και την απολύτως μόνιμη, μέσα από την βαριατρική. Γιατί ακούμε πολύ συχνά. Έκανα δακτυλίο στομάχου, έκανα γαστρικό μανίκι, έκανα πτύχωση. Τι προβλέπετε, ποια είναι η κατάλληλη μέθοδος, κατά τη γνώμη σας, βάσει αυτών των χαρακτηρισμών? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και σας γνώμη σας διακόπτω, να ταυτοποιήσεις τι είσαι. Τι από τα δύο είσαι. Γιατί αλλάζει η επέμβαση. Αν ο Ιάσονας κάνει δακτύλιο, δεν θα δυνατήσει ποτέ. Ο λόγος? Γιατί είναι εξωσπλαχνικό το λίπος του. Αν ο Ιάσονας κάνει πτύχωση, μπορεί να έχει μια πιθανότητα γύρω στο 30% να μην τα καταφέρει. Ο Ιάσονας θέλει πιο επιθετικά χειρουργία. Θέλει ή να κάνει sleeve ή να κάνει γαστρικό bypass. Μάλιστα. Θα εξηγήσουμε τι είναι όλα αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε. Όχι, είναι σημαντικό πρώτα να καταλάβεις τι είσαι. Ξέρετε γιατί πολλές εγχειρήσεις έχουν αποτύχει στην Ελλάδα. Να σας το πω γιατί. Γιατί πάρα πολλοί χειρουργοί συνάδελφοι έχουν μία μανία να κάνουν ένα χειρουργείο ή ξέρουν να κάνουν ένα χειρουργείο. Και το κάνουν μαζικά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σήμερα, εγώ όταν βλέπω έναν ασθενή, κάνω μια ολόκληρη συζήτηση μαζί του. Μου λέει τι να κάνω απ' όλα. Να κάνω πτύχος, να κάνω sleeve, να κάνω bypass. Λέω αυτό δεν ξέρω τι θέμα επιλογή του ασθενή. Βεβαίως. Το τι θυσίες είναι έτοιμος να κάνει μετά το χειρουργείο. Μόνο από αυτό εξαρτάται όμως. Δεν εξαρτάται από την επιλογή. Και από αυτό. Βέβαια. Άρα λοιπόν, λαμβάνουμε υπόψη τον τύπο και του τι ακριβώς διατεθειμένος είναι ένας ασθενής να βάλει στην άκρη, να υποχωρήσει έναντι κάποιων προκλήσεων. Ακριβώς. Ας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Πόσο ύψος έχετε? 1,88. Είστε και ένας ωραιότατος άντρας. Πέστε λοιπόν ότι ήταν 150 κιλά, με μια κοιλιά ως εδώ. Ερχόσασταν, σας έλεγα κάντε μια πτύχωση τριών στρωμάτων, θα τελειώσετε, θα ξεπερδέτε μια χαρά. Πες ότι ήσασταν 1,80, 150 κιλά, πίνατε κοκακόλες, τρώγατε παγωτά, ήσταν και λίγο πότης. Θα σας έλεγα, αν θέλετε να σας κάνω πτύχωση τριών στρωμάτων, θέλω να κόψετε γλυκά, κοκακόλες και αναψυκτικά για 6 μήνες απόλυτα. Και εσείς θα μου λέγατε ότι δεν το πολύ πιστεύω θα το κάνω. Εκεί πρέπει να κάνετε sleeve, μανίκι. Που σημαίνει αυτό ότι θα μειώσει η απευθείας λοιπόν βέβαια το στομάχι και τον όγκο του. Όπου εκεί, ακριβώς. Όπου εκεί θα σας πω, μανίκι μεν, αλλά γλυκά μια φορά τη βδομάδα. Και αν μου πείτε ότι εγώ ούτε αυτό το δέχομαι, θέλω να ζω κάθε μέρα με γλυκά, θα κάνετε γαστρικό bypass. Το καταλάβατε. Άρα λοιπόν, και πώς γίνει η επιλογή? Ο τύπος σας και πόσο είστε εσείς διαθετημένος να θυσιάσετε μετά το χειρουργείο
Γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ακριβώς η μεταχειρητική παρακολούθηση. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Αν εμείς εξηγηθούμε σωστά χειρουργός και ασθενής, επειδή θα βλεπόμαστε για χρόνια οι δυο μας και θα συνεργαζόμαστε για δυο μας, όσο πιο καλά ξεκαθαρίσουμε τα πάντα, τόσο πιο ωραία θα είναι και η σχέση μας μετά. Διότι εγώ δεν απαιτώ να είστε τα δοτήρια απόλυτα και να το διορθώνω. Αλλά θέλω να, όταν ο άνθρωπος έχει πάρει την απόφασή του με βάση τις παραμέτρους, συνεργάστηκε πάρα πολύ ωραία. Είναι λοιπόν ένα άτυπο συμβόλαιο το οποίο υπάρχει μεταξύ του χειρουργού και του ασθενούς. Έτσι είναι η ιατρική σχέση. Η ιατρική σχέση είναι εμπιστοσύνη και χεμήθεια. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Πρέπει να έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη εγώ στον ασθενή και ο ασθενής σε μένα. Αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Καμιά ιατρική σχέση δεν λειτουργεί. Κάνατε αναφορά σε συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους για την βαριά ιατρική. Πάμε λοιπόν να δούμε όμως, γιατί αναφερθήκατε προηγουμένως στο μανίκι, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει μανίκι. Στο sleeve. Θα περάσουμε παρακαλώ λίγο να δούμε την επόμενη κάρτα, η οποία μας δείχνει. Εδώ είναι βεβαίως οι δύο τύποι. Εδώ. Το sync και πλην και τι ακριβώς διαφέρει ο ένας από τον άλλον. Ακριβώς. Αναφερθήκατε λοιπόν και σε κάποιες μεθόδους οι οποίες προβλέπονται για αυτές τις περιπτώσεις. Αν θέλετε λίγο να τις δούμε και πιο αναλυτικά. Ωραία είναι η κεντρική παχυσαρκία που πάχει όταν ήταν μεγάλος και έπινε αλκοόλ και υδατάνθρακες. Έχει υπέρταση ζάχαρο και άπνοια και μπορεί να ανοιχτεί μέχρι 200 κιλά. Μετά από εκεί πέρα άπτεται τη ζωή του. Μπορεί να δεν επιβιώνει με αυτά τα κιλά. Και υπακούει πάρα πολύ καλά στην πτύχωση των τριών στρωμάτων, αλλά κόβει υδατάνθρακες και αλκοόλ. Με αυτή την προϋπόθεση. Γιατί αν πει δεν τα κάνω. Αστερίσκος, λοιπόν, κόβω υδατάνθρακες. Αν δεν τα κάνω, τον πάσε sleeve. Οπότε είναι μια άλλη επιλογή. Αυτή, λοιπόν, ενώ η άσονας που είναι εξωσπλαχνική παχυσαρκία από παιδάκι που τρώει γλυκά, ο οποίος μπορεί να φτάσει και 300 κιλά, τον πα σε νέο sleeve. Μάλιστα. Άρα ο ασθενής βλέπει τι είναι και αποφασίζει και έτσι αποφασίζει να χειρουργεί. Όχι αυτό που του πει ο χειρουργός, αυτό που πρέπει να κάνει βάσει πρωτοκόλλων. Κρατάω λίγο, κάνω μια παρένθεση εδώ, γιατί αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι ο γιατρός είναι εκείνος ο οποίος θα καθορίσει την τακτική που πρέπει να χρησιμοποιήσει, την μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιήσει. Βάσει του ασθενούς. Δηλαδή είναι custom, είναι εξατομικευμένη ιατρική βάσει του προβλήματος. Δεν είναι απλά ένα για όλα. Ο βαριατρικός χειρουργός, για να είναι επιτυχημένος, πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Να ξέρει να κάνει όλα τα χειρουργεία της παχυσαρκίας, να έχει, και δεύτερον, να έχει εξαιρετική σχέση με τον ασθενή πριν και μετά το χειρουργείο και να τον παρακολουθεί μετά το χειρουργείο. Μαζί συμφωνούνε. Ξεκαθαρίζουν ποια θα είναι η διατροφική κουλτούρα του ασθενούς πριν και μετά. Αποφασίζεται το χειρουργείο και μετά παρακολουθείτε το αποτέλεσμα της σωστής επιλογής. Γιατί στη βαριατρική χειρουργία υπάρχει και ένα καλό. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πετύχει μια επέμβαση και είναι κοντά ο ασθενής με το χειρουργό, την ώρα που έχει χάσει το 50% του πλεονάσματος βάρους και αρχίζει και κολλάει, του κάνεις μια τροποποιητική και τον τελειώνει. Μια τροποποιητική σε αυτήν τη μέθοδο την αρχή την οποία έχει. Ή μια μεταβολή τη μεθόδου. Αυτό είναι ένα κομμάτι τη αναθεωρητική ιατρική. Θα το δούμε κάποια στιγμή. Εγώ έχω ασθενείς οι οποίοι χάσαν με πτύχωση. Να χάσουν 100 κιλά, χάσαν 60, θέλαν άλλα 40, κολλήσαν, τους έκανα μια μετατροπή σε bypass και τελειώσαν. Ξεμπερέψαν τα κιλά για πάντα. Όταν είναι κοντά ο ασθενής και ο χειρουργός, δεν υπάρχει περισσότερο ασθενής να με αδυνατήσει. Εγώ ξέρετε πώς συγκινούμε όταν βλέπω ανθρώπους να χάνουν. Πρέπει να ληφθεί όμως, γιατρέ, υπόψη και το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που θα υποβληθεί σε μια συγκεκριμένη μέθοδο και τακτική, αν θέλετε, για την βαριά ιατρική, αν αυτή θα είναι αναθεωρήσιμη ή δεν θα είναι. Όλες δηλαδή αναστρέψιμη ή μη αναστρέψιμη. Όλες είναι αντιστρέψιμες, δεν είναι. Μετατρεπόμενες είναι. Ας πούμε, η πτύχωση τριών στρωμάτων είναι αντιστρέψιμη. Βεβαίως. Το sleeve δεν είναι, το μανίκι δεν είναι αντιστρέψιμο. Γιατί αφαιρείς κομμάτι. Αλλά αν όμως δεν φτάσει να χάσει όλα τα κιλά, μπορεί να κάνει μια τροποποιητική. Να σας πω λίγο για την ιστορία του sleeve. Το sleeve ξέρετε πώς βγήκε. Το sleeve βγήκε σαν. Γαστρικό μανίκι. Το γαστρικό μανίκι. Και όμως ο κόσμος το ξέρει sleeve. Mm-hmm. Σε παίρνει λέμε και λέει θέλω sleeve, γιατρέ. Δεν σου λέει μανίκι. Σου λέει θέλω sleeve. Είναι ο αγγλικός όρος. Πέρασε πάρα πολύ τον ελληνικό. Ας πούμε λοιπόν γαστρικό μανίκι. Το γαστρικό μανίκι πώς βγήκε. Βγήκε σαν εγχείρηση στην Αμερική που ερχόταν κάποιος 300 κιλά. Του κάναν sleeve για να χάσει 100 κιλά και μετά να πάει σε γαστρικό bypass. Και ήταν έκπληκτοι ότι με το sleeve, το μανίκι, πετυχαίναν τελείως το στόχο. Και ουσιαστικά δεν χρειάζονταν το γαστρικό bypass. Το sleeve λοιπόν είναι μια καταπληκτική εγχείρηση, λαπαροσκοπική, διάρκεια 40 λεπτών, που μπορεί να την κάνεις σε όλα τα κιλά, από 30 συν μέχρι 200 συν και να έχει εκπληκτικά αποτελέσματα. Αλλά σας επαναλαμβάνω. Κανένα χειρουργείο δεν είναι πανάκια. Κανένα. Το χειρουργείο θέλει υποστήριξη και του ασθενούς προς τον εαυτό του και του γιατρού προς τον ασθενή. Το κρατάμε ψηλά σαν αστερίσκο. Πολύ σημαντικό. Αυτό, και θα το συζητήσουμε και πάλι προς το τέλος της εκπομπής. Αναφέρεστε όμως το γαστρικό bypass, σαν να είναι κάτι το οποίο
ο καθένας μας πρέπει να γνωρίζει. Τι είναι το γαστρικό bypass, γιατί είναι πολύ σημαντική. Η πτύχωση και το μανίκι είναι μικρά στομάχια. Μισό λεπτάκι. Να τα βάλουμε στη θέση τους. Στην πτύχωση ουσιαστικά αναδιπλώνουμε το στομάχι. Θα το κάνω πιο απλό. Η πτύχωση και το μανίκι είναι μικρά στομάχια. Στην πτύχωση το κάνεις μικρό διπλώνοντάς το, στο μανίκι κόβοντάς το. Το ένα αντιστρέψιμο, το άλλο μη αντιστρέψιμο. Το γαστρικό bypass είναι μικρό στομάχι και παράκαμψη εντέρου. Το οποίο σημαίνει τι? Ότι το έντερο το κολλάς με το στομάχι παρακάμπτοντας ένα μεγάλο μέρος του εντέρου και έχει δύο αμυντικούς μηχανισμούς. Και μικρό στομάχι τρώω λίγο και όταν τρώω γλυκά δεν απορροφούνται οι θερμίδες γιατί παρακάμπτεται το έντερο που απορροφάει τις θερμίδες. Σε ποιους χαρακτήρες ενδείκνεται αυτή η επέμβαση, ειδικά για το γαστρικό bypass? Σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν η ψυχολογική εξάρτηση από τα γλυκά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν μέρα χωρίς γλυκά. Και αυτό δεν έχει σχέση ορμονική, είναι ψυχολογική. Mm-hmm. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τα γλυκά, επειδή αυξάνουν τη σερωτονίνη, έχουν αντικαταθλιπτική δράση. Εξού και λέμε, τρώει μια σοκολάτα, ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή δεν νιώθει καλά, ώστε να βελτιωθεί η ψυχολογία. Άνθρωπο, από τη στιγμή λοιπόν που είναι σχεδόν έντονη ψυχολογική ανάγκη λόγω της βιοχημικής απέτησης σερωτονίνης, εκεί δεν μπορείς να το πεις μην τρως γλυκά. Θα ήταν και ανόητο να το πεις. Τον προστατεύσει τα γλυκά με ένα bypass. Συνεπώς λοιπόν το γαστρικό bypass δεν αφήνει τον οργανισμό να απορροφήσει όλα και αντιστατικά τα οποία θα τον επιβαρύνουν για μια ακόμη φορά. Ακριβώς. Αντενδείξεις την επέμβαση αυτή υπάρχουν όμως? Σε όλα τα χειρουργεία υπάρχουν αντενδείξεις. Αλλά αυτή τη στιγμή, εγώ θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε πιο πολύ για το μανίκι. Το bypass θέλω να κάνουμε μια άλλη εκπομπή, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα το πούμε επιγραμματικά μόνο και μόνο. Το bypass δεν έχει αντενδείξεις. Το bypass, η μόνη αντένδειξη που έχει, ότι και το bypass έχει περιορισμούς. Όταν κάνεις bypass, μπορεί να χρειαστεί για μεγάλο διάστημα να παίρνεις και ιχνοστοιχεία. Γιατί όταν δεν απορροφούνται οι θερμίδες, ταυτόχρονα όμως δεν απορροφάται και ο σίδηρος και το ασβέστιο και το μαγνήσιο. Θέλει ενίσχυση λοιπόν, ακριβώς, ο οργανισμός. Και επίσης ο ασθενής μπορεί για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα να έχει διάρρειες. Αυτά πρέπει να τα έχει υπόψη του ασθενής, γιατί ο ασθενής όλα αυτά πρέπει να τα ξέρει και να είναι πάρα πολύ τυπικός στη λήψη των ιχνοστοιχείων και να έχει και την υπομονή τη διάρρεια. Δεν είναι ένα εύκολο πρόβλημα. Προφανώς πάρα πολλοί κόσμοι τον ενοχλεί. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που να το ξέρει ο ασθενής και από εκεί και πέρα δεν έχει ένα άλλο πρόβλημα με το γαστρικό bypass. Μάλιστα. Να επιστρέψουμε λοιπόν στο γαστρικό μανίκι ή αλλιώς το sleeve, όπως είπαμε. Τι θα τα λέμε, sleeve ή μανίκι, τι προτιμάτε? Και τα δύο. Εντάξει. Έχουμε ελληνικό τηλεοπτικό κοινό, άρα πρέπει να απευθυνόμαστε στα ελληνικά. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος όρος που διαστήσεις μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου λένε γιατρέ, εγώ θέλω το κόψιμο, όχι το δίπλωμα. Ή γιατρέ, θέλω εγώ το δίπλωμα, όχι το κόψιμο. Καλό είναι αυτό, γιατί καταλαβαίνουν ακριβώς την διαφορά. Βέβαια. Και τι σημαίνει οι αυτό. Πιάνε πάρα τι πολύ. Οι ασθενείς είναι εξαιρετικά ενημερωμένοι. Και αυτό χάρη σε εσάς, έτσι, χάρη εσάς και στους αδέλφους σας. Σλίβ λοιπόν, ή γαστρικό μανίκι, το οποίο όμως θα μας πείτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, γιατί βλέπουμε ότι εδώ έχουμε και συν και πλην. Το σλίβ είναι ένα καταπληκτικό χειρουργείο. Δυστυχώς το sleeve για πάρα πολλά χρόνια, επειδή δημιούργησε και κάποια θνητότητα, υπήρχαν άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους και ταλαιπωρήθηκαν, στο συλλογικό συνειδητό φόβησε τον κόσμο. Είναι όμως ένα καταπληκτικό χειρουργείο, γίνεται λαπαροσκοπικά. Είναι ένα χειρουργείο μισή ώρα. Στα χέρια ενός βαριατρικού χειρουργού, ο ασθενής χάνει ταχύτητα το βάρος του, δεν έχει καθόλου πείνα, καθόλου. Δεν έχει αίσθημα πείνας, ξεχνάει και να φάει. Και δεν χρειάζεται πολύ πιεστική παρακολούθηση. Δηλαδή πρέπει να τον βλέπεις μία φορά στους 2-3 μήνες και μέσα σε ένα χρόνο, αφού αν δείτε ανθρώπους που κάνουν sleeve, είναι αγνώριστοι. Άμα μπορούσατε να τους δείτε σε φωτογραφίες κάθε μήνα, θα βλέπατε διαφορετικούς ανθρώπους. Και έχει καταπληκτικά αποτελέσματα. Περιορίζεται η διατροφή σε ό,τι αφορά τις επιλογές που θα κάνει? Καθόλου. Όταν κάνει κανείς sleeve. Στην Αμερική, τα πάντα, δηλαδή. Στην Αμερική λένε ένα πολύ ωραίο. Όταν κάνει sleeve, δεν αλλάζει το ψυγείο σου. Αν δηλαδή πάτε να κάνετε εσείς το χειρουργείο. Ανοίξτε το ψυγείο σας και μετά από ένα μήνα το ξανανοίξετε, είναι τα ίδια ακριβώς. Κάνει γεμάτο σοκολάτες για παράδειγμα ή υδατάνθρακες? Όχι, οι υδατάνθρακες δεν μας νοιάζουν. Να εξηγήσω κάτι. Όταν κάνεις γιατί θα μου πει ο άλλος, καλά, άμα να κάνω δίαιτα, γιατί να χειρουργηθώ? Όταν κάνεις βαριατρική επέμβαση, και θέλω να μείνει αυτό που σας λέω, τρως ό,τι θέλεις, όσο θέλεις και όποτε θέλεις. Πίτσες, μακαρόνια, μπέργκερς, κρέμες γάλακτος, ό,τι τα ακούν οι διατροφολόγοι να τρεχιάζουν. Μόνο γλυκά. Και αυτό μέχρι να θεραπευτείς από το μεταβολικό σύνδρομο. Όταν θεραπευτείς από αυτό, τρως και γλυκά. Μάλιστα. Εντάξει. Κατανοητό. Νομίζω ότι αυτό ήταν σαφές. Πάμε λοιπόν. Τα μειονεκτήματα που είχε το sleeve ήταν η αιμορραγία που μπορούσε να κάνει, γιατί μιλάμε για μια γαστρεκτομία, έτσι.
Ο αυξημένος κίνδυνος διαφυγής, δηλαδή να τρυπήσει το στομάχι τις πρώτες μέρες και να κάνει επιπλοκή ο ασθενής, και ότι είχε μια υψηλότερη νοσηρότητα και θνητότητα από το γαστρικό δακτύλιο που υπήρχε τότε. Αυτό ισχύει όμως για τις παλαιότερες τακτικές του μανικιού, ή είναι κάτι το οποίο ισχύει και σήμερα? Και σήμερα ισχύει. Το μανίκι δεν έχει αλλάξει. Όπως γινόταν το 8, το 9, το 10, ισχύει και σήμερα. Αυτό λοιπόν όμως έκανε τον κόσμο πάρα πολύ να φοβάται το sleep. Και δεν σας κρύβω ότι και ο κάθε χειρουργός έχει αυτή την ανησυχία, τον προβληματισμό. Βέβαια. Και ξέρετε γιατί το sleeve έχει ένα μειονέκτημα. Χρησιμοποιείται κοπτοράπτης. Δηλαδή κόβει και ράβει ένα όργανο. Δυστυχώς αυτό είναι υλικό. Και όταν υπάρχει αστοχία υλικού, όσο καλός και να είναι ο χειρουργός, αν το όργανο κόψει και δεν ράψει, μπορεί ο ασθενής να κάνει διαφυγή. Υπάρχουν σύγχρονα πλέον υλικά τα οποία εγγυώνται τη μεγαλύτερη επιτυχημένη. Μία οντελεία. Ναι, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα των υλικών. Αν σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα, που εγώ διαφωνώ, πολλοί κοπτοράπτες χρησιμοποιούνταν πολλές φορές, καταλαβαίνετε ότι αύξησε πάρα πολύ ο κίνδυνος του κάποια στιγμή να κάνει αστοχία το υλικό. Mm. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα, το οποίο όμως ήταν πέρα από το χειρουργικό δυνατοτήτων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Και όχι επί ευθύνη του χειρουργού. Μπορεί το νοσοκομείο να απαιτούσε τη χρήση του κοπτοράπτη, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα υλικά αυτά έχουν και ένα σημαντικό κόστος. Εμείς λοιπόν αναπτύξαμε λοιπόν το νέο sleeve. Κάναμε μια συμφωνία με πολύ μεγάλη εταιρεία της Αμερικής, που θεωρείται σήμερα η πρώτη εταιρεία στη διαχείριση υλικών, που είναι το νούμερο ένα. Άρα λοιπόν η χρήση των υλικών πόσο σημαντική είναι προκειμένου να έχουμε μια επιτυχημένη βαριατρική επέμβαση, όπως είναι το γαστρικό μανίκι? Όσο και η χειρουργική δυνότητα. Στην Ελλάδα υπάρχουν εξαιρετικοί βαριατρικοί χειρουργοί. Εξαιρετικοί. Εγώ έχω συναδέλφους που πραγματικά τους εκτιμώ απίστευτα. Όσο καλός και να είσαι όμως, το υλικό μπορεί να σε προδώσει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς αναπτύξαμε μια πολύ δυνατή επιστημονική σχέση σε επίπεδο συνεργασιών, συνεδριακών και ακαδημαϊκών πληροφοριών, αλλά και υλικών. Και ουσιαστικά χρησιμοποιούμε κατά αποκλειστικότητα τα σύγχρονα εργαλεία αυτής της εταιρείας, που είναι οι κοπτοράπτες ηλεκτρονικοί, που σημαίνει δεν αστοχούν ποτέ. Είναι ένας κοπτοράπτης καινούριος, ο οποίος διαβάζει τον ιστό, κόβει τόσο όσο πρέπει και ράβει όσο πρέπει. Και αν η κασέτα, το υλικό που κόβει, είναι προβληματικό από την κατασκευή του, ο κοπτοράπτης ηλεκτρονικός το διαβάζει και αναστέλει το κόψιμο. Που σημαίνει ότι δεν έχεις αιμορραγία, έχεις τέλειο ράψιμο και δεν έχεις διαφυγή. Πρακτικά αυτή η τεχνολογία μηδένισε τους δύο μεγάλους κλειστούς του sleeve. Γι' αυτό το ονομάζουμε νέο sleeve, και μπορώ να σου πω ότι αυτή είναι η δική μου ονομασία, δεν έχει ακαδημαϊκό αυτό που λέμε backup, διότι θέλω να ξεχωρίσει και να ξέρει ο κόσμος με τι υλικό χειρουργείται. Είναι σημαντικό, είναι σαν να μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο και λέτε πάω με 737 που έπεσε στην Αιθιοπία και σκοτώθηκε και μάλιστα γίνει μεγάλο σκάνδαλο, ή πάω με ένα αεροπλάνο που δεν είχε ποτέ αεροπορικό ατύχημα. Δεν είναι σημαντικό να το ξέρετε. Επομένως, λοιπόν, μειώνεται στο ελάχιστο η απώλεια, η αστοχία υλικού. Μηδενίζει. Δεν υπάρχει στο ελάχιστο. Μηδενίζει. Γιατί διαβάζει το προβληματικό υλικό. Μάλιστα. Καταλάβατε. Μηδενίζει. Είναι σημαντικό το μηδενίζει. Γιατί ο ασθενής παίζει τη ζωή του. Σου λέει, γιατρέ μου, εγώ είμαι χειρουργής και θέλω να ζήσω. Δεν θέλω να πεθάνω. Δεν υπάρχει μειώνω. Πρέπει να μηδενίσει τον κίνδυνο. Άρα, λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας. Ουσιαστικά. Και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Μάλιστα. Πάμε να δούμε, γιατρέ, λίγο για να κατανοήσουμε αυτό το οποίο περιγράφουμε τόση ώρα. Αριστερά έχουμε ένα ολόκληρο στομάχι. Και το κόψουμε. Δεξιά μας έχουμε λοιπόν το κομμένο στομάχι. Και τι βλέπετε? Το χειρουργημένο στομάχι. Και βλέπετε ότι κόβουμε, τι κόβουμε? Το θόλο. Το πάνω μέρος. Εκεί στο θόλο είναι το κέντρο της πείνας. Όταν το κόβεις, δεν πεινάς. Και εκεί βεβαίως γίνεται και η εφαρμογή, όπως είπατε, του κοπτοράπτη. Από κάτω μέχρι πάνω. Ώστε να έχουμε, λοιπόν, και εδώ το σχήμα το υποτιμάει. Στην πραγματικότητα το στομάχι που μένει είναι 1/10 του στομάχου που είχες. Δηλαδή το sleeve αφαιρεί το 90% του στομάχου. Σε απλά ελληνικά. Αν τρώτε 9 γεμιστά, 10 γεμιστά στην καθισιά, είστε λίγο υπερβολικός. Σας το λέω τώρα, δεν λέω εσείς. Όχι, ο κάθε ένας. Νομίζω ότι είναι μια υπερβολική ποσότητα. Νομίζω ότι δεν έχετε μιλήσει με πολυφαγικούς. Μάλιστα. Εγώ ξέρω ασθενείς, ότι τρώνε τάψη, όχι 10 γεμιστά. Εάν τρως λοιπόν 10 γεμιστά, μετά το sleeve τρως ένα και έχεις το αίσθημα των 10. Του κορεσμού. Τον κορεσμό των 10. Καταλάβατε. Τώρα,
Το sleeve υπάρχει. Και λέω για μισθά γιατί είναι μετρήσιμο. Γι' αυτό δεν λέω κάτι άλλο. Θα μπορούσατε να μιλήσετε, αν θέλετε, με ψωμί. Όχι, έχω πει με πίτσες, αλλά το έχω πει σε πολλές εκπομπές και είναι κουραστικό. Οπότε λέω, ας αλλάξω το φαγητό. Ωραία. Λοιπόν, να μιλήσουμε όμως για την καινούργια τακτική, για την καινούργια εφαρμογή του νέου γαστρικού μανικιού ή του new sleeve. Που το κάνει τι μόνο... διαφέρει από το παλιό. Στα υλικά. Γιατί η βαριατρική, η τεχνική του sleeve είναι η ίδια η χειρουργική. Και εγώ θεωρώ ότι το sleeve πρέπει πάντα να γίνεται από έναν πάρα πολύ έμπειρο χειρουργό. Και δόξα τω Θεώ υπάρχουν έμπειροι χειρουργοί στην Ελλάδα και πάρα πολύ καλοί. Η διαφορά σε εμάς είναι όμως ότι δεν χειρουργούμε πάντοτε, μα πάντοτε με τη χρήση των νέων υλικών. Που είναι τρία πράγματα. Πρώτον, ο ηλεκτρονικός κοπτοράπτης που δεν έχει ποτέ αστοχία και δεν αφήνει ποτέ την ώρα του κοψίματος να γίνει λάθος. Επειδή το υλικό είναι προβληματικό. Το δεύτερο άρα είναι. Άρα καμία αστοχία υλικού. Καμία. Πραγματικά εγώ. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Να... Κάντε παρένθεση όμως. Προχωρήστε στα υπόλοιπα και θα έρθω στο παράδειγμα. Δώστε μου αυτή την παρένθεση όμως. Αξίζει τον κόπο. Πριν από μια εβδομάδα έκανε ένα sleeve και ήταν ένας χειρουργός ο οποίος κάνει sleeve με την παλιά τεχνική. Και λίγο επιφυλακτικός με την νέα τεχνολογία. Τέλος πάντων το είδε, το άρεσε και αμέσως τον έφερα σε επαφή με την εταιρεία και έκανε ένα sleeve με τα καινούργια υλικά. Και μου λέει, Βασίλη, δεν θα ξεχάσω ποτέ την ηρεμία. Πάντα ο χειρουργός την ώρα που έκοβε με το παλιό υλικό έχει την αγωνία, Θεέ μου, μην γίνει κάποιο πρόβλημα. Η ομορφιά αυτού του καινούργιου κοπτοράπτη, ο ήχος και η αρμονία με την οποία κόβει είναι καταπληκτική. Είναι τεχνικό το κομμάτι, αλλά η ηρεμία του χειρουργού, ότι δεν ανησυχεί ποτέ ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Είναι σαν. Αν δεν ανησυχείτε εσείς σαν χειρουργός, άρα λοιπόν δεν πρέπει να ανησυχεί. Και ο ίδιος ο ασθενής. Μα το υλικό δεν είναι θέμα του χειρουργού. Αυτό μεταβιβάζεται. Το υλικό, ξέρετε, πάντα μπορεί να έχει αστοχία υλικού. Και ξέρετε, η ηλεκτρονική, ποια τεχνολογία αυτό το καλό έχει προστατεύσει. Το μηχανικό υλικό μπορεί να έχει. Εσείς μπορεί να κάνετε μια μηχανική κατασκευή και να είστε ένας καταπληκτικός και να έχει αστοχία το υλικό. Λοιπόν, το δεύτερο είναι λοιπόν ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ. Επίσης, έχουμε δει στη χρήση νέα τεχνολογία υπερήχων που κόβουν τα αγγεία, τα οποία. Έχουν εξαιρετικές θερμοκρασίες και το αποτέλεσμα που αφορεί τον ασθενή δεν υπάρχουν αιμορραγίες. Και το τρίτο είναι ότι εφαρμόζουμε και μία καινούργια κόλλα, η οποία τώρα βγήκε εδώ και ένα μήνα στην Αμερική, μετά από πενταετές πλάνο ερευνών, το οποίο επικαλύπτει και όλη τη γραμμή και σφραγίζει τελείως. Γιατί. Άρα δημιουργεί μία επιπλέον μεμβράνη από πάνω. Ακριβώς. Τι φοβόσουν πάντα στο σλίβ, και αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, δεν είναι τεχνικό. Αιμορραγία και διαφυγή. Και αυτά τα δύο τα εξαλείψαμε. Αυτή λοιπόν είναι η καινούργια τακτική, έχουμε η καινούργια τεχνική του γαστρικού έχουμε μανικιού. Κάνει μία σειρά 50 sleeve, τα οποία τα παρακολουθούμε εδώ και 1,5 χρόνο και έχουμε, γιατί τώρα δεν μιλάμε στον αέρα, για να το πεις αυτό πρέπει να είσαι και σειρά. Έχουμε 50 περιστατικά χειρουργημένα εδώ και ένα χρόνο, τα οποία παρουσιάσαν 0 επιπλοκές. Η σειρά ως σήμερα, προσέξτε, εγώ μιλάω πάντα επιστημονικά και ως σήμερα η σειρά που κάναμε, 50 περιστατικά, το οποίο είναι ένας επαρκέστατος αριθμός για να βγάλεις επιστημονικά στατιστικό αποτέλεσμα, πάρα πολύ, είναι 0. Βλέπουμε λοιπόν και εδώ τα δεδομένα τα οποία αναφέρατε. Ακριβώς. Αυτό βλέπετε το τεχνικό. Το αιμοστατικό υλικό, οι κοπτοράπτες και τα εργαλεία προηγουμένης τεχνολογίας. Όλα αυτά είναι χρήσιμα. Το ερώτημα είναι όμως στα χέρια ποιου. Ενός άριστου βαριατρικού χειρούργου. Και δεν είμαι εγώ καλύτερος ή χειρότερος από τους άλλους. Υπάρχουν πάρα πολλοί και εγώ εύχομαι και ελπίζω και συνάδελφοι να αρχίσουν να υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες. Πάμε στο άλλο στάδιο. Ολοκληρώνεται λοιπόν μια τέτοια επέμβαση. Ο ασθενής. Αυτό είναι ο κοπτοράπτης που βλέπετε. Ο ηλεκτρονικός κοπτοράπτης. Με αυτό λοιπόν το σύστημα. Δέστε ένα πολύ ωραίο. Είπατε ότι γίνεται λαπαροσκοπικά. Λαπαροσκοπικά. Άρα δεν έχουμε το μέσο. Εκεί μπροστά που βλέπετε μπαίνει μια κασέτα που έχει τα ράματα. Αυτό το εργαλείο κόβει και ράβει. Αν η κασέτα είναι προβληματική, δεν θα κόψει ποτέ. Θα διαβάσει. Σταματάει αυτόματα. Δεν θα κόψει καν. Δεν θα ξεκινήσει. Διαβάζει αμέσως τον προβληματικό ιστό. Την προβληματική επομένως, κασέτα. Επομένως, λοιπόν, είσαι εξασφαλισμένος πριν καν ξεκινήσεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτά τα οποία θα χρησιμοποιήσεις, τα υλικά σου. Εγώ δεν πάω να εκπλήσωμαι. Εδώ βλέπουμε και ένα άλλο πλάνο. Εδώ είναι μπροστινής. Το ίδιο. Να, βλέπετε μπροστά που μπαίνει η κασέτα. Εκεί που βλέπετε τις αγκίδες μπαίνει η κασέτα. Ο παλιός κοπτοράπτης, αν η κασέτα ήταν προβληματική, δεν το διάβαζε. Ενώ το διαβάζει και δεν προχωρεί το κόψιμο. Αν λοιπόν ο παλιός κοπτοράπτης έκοβε και δεν έραβε, αυτό δεν είχε επιστροφή. Μετά με το ράψιμο με ράματα και ήταν ένα πρόβλημα. Το κόψιμο αυτό το οποίο επιχειρείται με τον κοπτοράπτη, τα ράματα του απορροφώνται από τον οργανισμό τιτάνιο. Ή παραμένουν. Παραμένουν. Είναι τιτάνιο. Είναι όπως είναι το υλικό. Φόρος ζωής. Βέβαια, μα είναι βιουλικό. Είναι σαν το τιτάνιο που κάνει την αρθροπλαστική στο γόνατο, στο ισχύο. Δεν είναι απορροφήσιμα πάντως ράματα όπως και... σε κάποια άλλα τραύματα. Και δεν πρέπει να είναι απορροφήσιμα. Δεν πρέπει να είναι.
για να μην και από πάνω μπαίνει αυτή η κόλλα που βλέπετε, η οποία είναι μια κόλλα η οποία αμέσως είναι αιμοστατική και σφραγίζει, και αυτό είναι ο δεύτερος μηχανισμός σφραγίσματος της συρραπτικής γραμμής, δηλαδή εκεί που κόβεις. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά γίνονται μέσα από δύο μικρές τρύπες. Δύο μήνες έχει έρθει από την Αμερική αυτό. Είναι πάρα πολύ σύγχρονο αυτό που σας λέω. Η εταιρεία ολοκλήρωσε ένα πενταετές πλάνο. Ξέρετε, στην Αμερική, όταν έχει να κάνει με το FDA. Όταν ένα υλικό τον πάρει έγκριση, για τον έλεγχο όταν των, πάρει έγκριση, ξέρετε γιατί χιλιάδες περιστατικά μιλάμε. Δεν είναι, έκανα πέντε περιστατικά και είναι τέλειο. Αυτό. Συστατικά επιτυχίες λοιπόν. Εμπειρία, ασφάλεια, νοσοκομεία, έχουμε τεχνολογίες. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την επέμβαση σε ένα ασθενή. Το επόμενο στάδιο, όταν ο ασθενής αυτός φύγει, ο οποίος όμως παρεπιπτόντως, πόσο διάστημα πρέπει να μείνει μέσα στην κλινική όταν κάνει μια τέτοια επέμβαση? Τέσσερα βράδια. Τέσσερα βράδια. Όχι γιατί πονάει, υποφέρει, γιατί θες για τρεις μέρες να μην του δώσει να πιει νερό, μέχρι να σφραγίσουν καλά τα ράματα. Άρα λοιπόν στο διάστημα αυτό βεβαίως χορηγείται ορός. Στο στομάχι, αν σας χειρουργήσω, είτε για έλκος, είτε για παχυσαρκία, είτε για οτιδήποτε άλλο, πρέπει να σας αφήσω τρεις μέρες χωρίς νερό. Ό,τι κάνω στο στομάχι σας, σας βγάλω ένα έλκος και βάζω ραφές. Τρεις μέρες χωρίς νερό για να δέσουν τα ράματα. Αυτό λοιπόν είναι μια πάγια τακτική, βεβαίως, η οποία εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε επέμβαση στο στομάχι. Είτε βαριατρική, είτε γενικής χειρουργικής. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο στάδιο. Τελειώνει κανείς την επέμβαση αυτή, τι ακολουθεί μετά? Δηλαδή, ποια θα είναι η μεταχειρητική πορεία, αλλά και η παρακολούθηση? Θέλουμε να χάσει 17, άμα είναι γυναίκα, 17 κιλά τον πρώτο μήνα, ή 22 είναι άντρας, και μετά θέλουμε να χάνει 7 κιλά το μήνα. Από τα οποία τα 5... Είναι βατό αυτός ο αριθμός? Ο μέσος όρος είναι. Και σε μια επόμενη εκπομπή θα σας παρουσιάσω που θα κάνουμε μια καλές μετρήσεις και θα δούμε που ολοκληρώνουμε πια είναι 1,5 χρόνο που έχουμε πια τα στατιστικά, θα μπορώ να σας δώσω τον απόλυτο δείχτη. Ο ασθενής θέλει να χάνει η γυναίκα 17 κιλά το μήνα, 22 ο άντρας, από τα οποία προσέξτε, τα μισά είναι νερό. Το νερό που έχει σε κατακράτηση, γιατί το λίπος έχει τεράστια κατακράτηση. Μην εντυπωσιάζεστε από τα 20 κιλά. Όταν ανεβεί αυτός ο ασθενής σε λιπομετρική ζυγαριά, τα μισά είναι νερό. Γι' αυτό βλέπετε ότι σου λέει: έκανα μία δίαιτα, έχασα γρήγορα 10 κιλά και κόλλησα. Νερό έχασε, δεν έχασε ποτέ βάρος. Η κατακράτηση που έχει κάνει λοιπόν το λίπος, λέτε. Τεράστια είναι. Ξέρετε πόσο είναι η κατακράτηση νερού? Δεν μπορώ να φαντάσω, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ένας παχύσαρκος 275 κιλά έχει 80 κιλά νερό. Άρα λοιπόν όλο το υπόλοιπο μόνο είναι είτε η ιστή είτε είναι το λίπος. 80 κιλά νερό. Έχω δει ασθενή να βγάζει 12 λίτρα ούρα το πρώτο βράδυ. Νερό, δεν ήταν ούρα, ήταν άσπρα. Η κατακράτηση νερού είναι ό,τι χειρότερο που έχει ο παχύσαρκος. Είναι αυτό που τον πνίγει, είναι αυτό που τον σκοτώνει. Λοιπόν, μου δημιουργείται πολλά ερωτηματικά παράλληλα και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα πούμε στον διαθέσιμο ρυθμό. Χρόνο. 22 κιλά στον άντρα, 17 στη γυναίκα και 7 κιλά το μήνα. Από τα οποία τα 7 είναι 5 λίπος. Αυτό θέλει καλή παρακολούθηση, καλή παρακολούθηση βαριατρική, λιπομετρικές ζυγαριές, καλή μηχανογραφική παρακολούθηση, ώστε ο ασθενής να βλέπει την καρτέλα του πώς εξελίσσεται. Γιατί το λίπος είναι όλη η υπόθεση, κύριε Μούτσο. Δεν είναι τα κιλά. Το λίπος. Αν δεν χάσεις λίπος, δεν κάνεις τίποτα. Αυτή η μεγάλη και γρήγορη απώλεια των κιλών που έχει ένας άνθρωπος μπορεί να επηρεάσει όμως σε κάποιο άλλο κομμάτι της υγείας παθολογικά. Να του σώσει τη ζωή. Εγώ δεν σας κρύβω. Αν υπήρχε μια τεχνική που μπορούσε να χάσει ο ασθενής 30 κιλά σε ένα μήνα και 10 το μήνα, θα την είχα αύριο το πρώτο εμφάνιση. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο ωριακοί που παρακαλάω να χάσουν όσα πιο πολλά κιλά, γιατί θέλω να σας εξηγήσω ένα πράγμα. Μην υποτιμάτε το βάρος. Ένα κιλό, είστε και αθλητής και φαίνεται αθλητής. Εάν πάρετε 3 κιλά βάρος, να σας τα μεταφράσω, 15 κιλά στα γόνατά σας, 15 κιλά στους αστραγάλους σας, 22 κιλά στα ισχύα, 30 στη σπονδυλική σας στήλη. Τα τρία. Τρία κιλά λοιπόν επιβαρύνουν. 5 φορές το γόνατο, 5 τον αστράγαλο, 7 το ισχύο, 10 τη μέση. Για φανταστείτε 30. Είναι πολλαπλασιασμός λοιπόν. Ακριβώς. Είναι μοχλός. Μοχλός δεν είναι άνθρωπος. Φανταστείτε 30 κιλά παραπάνω. 100. 100 κιλά είναι ένα τόνος. Υπάρχει κατάρρευση πλέον και του οστού. Υπάρχει συντριβή του σκελετού. Εσείς, θα σας έκανα εγώ μια ερώτηση. Εάν εγώ σας προκαλούσα να φορτωθείτε ένα γυλαίκο με μεταλλικές πλάκες 100 κιλά, πόσο καιρό θα το αντέχατε? Πάντως όχι πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με αυτό από το πρωί ως το βράδυ, δουλεύουν, εργάζονται, κάνουν σεξ, διασκεδάζουν, κάνουν μπάνιο με αυτό το βάρος. Για να δείτε τι τραβάνε. Μόνο το φανταστείτε τρομάζετε, όχι να το ζείτε. Ξέρετε, οι παχύσαρκοι. Είναι πραγματικά τρομακτικό. Οι παχύσαρκοι όταν αδυνατίζουν, μου λένε ένα πράγμα. Βλέπουν για χρόνια εφιάλτες ότι ξαναγίναν παχύσαρκοι. Η παχυσαρκία είναι μια φυλακή.
που όταν βγεις απελευθερώνεσαι. Θέλω να πάμε σε κάποια άλλη κατηγορία όμως, την οποία ακούμε πολύ συχνά από ορισμένους παχύσαρκους. Μιλάνε πολύ για πέτρες στη χολή και το ερώτημα είναι, υπάρχει συσχετισμός της πέτρας στη χολή με την παχυσαρκία? Υπάρχει συσχετισμός με την αυξομοίωση βάρους. Όταν κάνεις πολλές δίαιτες και αυξομοιώνεις βάρους, μια βάζεις λίπος στο σηκώτη, μια το βγάζεις, τότε κάνεις, γίνεται λιπόδης η χολή, λιπαρή και κάνεις πέτρα στη χολή. Όταν κάνεις πέτρα στη χολή, είτε είσαι αδύνατος, είτε είσαι παχύσαρκος, πρέπει πάντα να τη χειρουργείς. Γιατί η πέτρα στη χολή δεν είναι το πρόβλημα. Η πέτρα στη χολή μπορεί να σου κάνει βαριές επιπλοκές και να πεθάνεις. Και τώρα με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, πάλι έρχομαι και το λέω, η χολή είναι ένα χειρουργείο 20 λεπτών, ένα απογευματάκι, ενώ αν την αφήσεις την πέτρα στη χολή αθεράπευτη και ανεγχείρητη, μπορεί να σου οδηγήσει σε πολύ βαριές επιπλοκές. Αυτές τις τρεις. Φλεγμονή της χολής, ίκτερο, παγκρεατίτιδα. Θα θυμάστε ένα πράγμα. Όταν έχεις, αυτό το θυμάστε πάντοτε. Όταν έχεις πέτρα στη χολή και τη χειρουργείς λαπαροσκοπικά, έχεις 0% θνητότητα. Αν αφήσεις αυτές τις επιπλοκές, θα συμβούν δύο πράγματα. Σίγουρα θα κάνεις μια από αυτές τις επιπλοκές και δέστε την θνητότητά τους, φτάνει από 5 έως 25%. Δηλαδή, έχεις μια πέτρα στη χολή. Ξέρεις ότι μια μέρα αυτή θα σκάσει. Και όταν σκάσει, είναι από 5 έως 25% να πεθάνεις. Η εγχείρηση που πας να κάνεις δεν έχει θνητότητα. Μπορεί να γίνει παράλληλη η επέμβαση βαριατρικής αλλά και πέτρα στη χολή. Σαφώς. Μα και γίνεται. Και μάλιστα σε πάρα πολλά βαριατρικά κέντρα και να μην έχεις πέτρα στη χολή, στη βγάζουν τη χολιδόχο κύστη γιατί σου λέει σίγουρα θα κάνεις. Οι μεγάλες αυξομοιώσεις βάρους κάνουν χολοληθίες. Πάντα. Είναι το λίπος από το σηκώτη. Μάλιστα. Όλα λοιπόν αυτά τα οποία μας αναφέρετε, θέλω να ρωτήσω, είναι δυνατόν κανείς να τα βρει μόνο στην Αθήνα ή μπορεί να τα βρει σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν είναι εύκολο για τον κάθε ασθενή? Εμείς έχουμε κάνει πολύ οργανωμένα κέντρα βαριατρικής χειρουργικής Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και τώρα εγκαινιάζουμε Κρήτη και Κύπρο. Και οπότε οι άνθρωποι στα μεγάλα κέντρα βαριατρικής χειρουργικής τα οποία οργανώνουν, που είναι κλινικές, εξειδικευμένες, με εξαιρετικό προσωπικό, με εξαιρετικούς, γιατί ξέρετε, το χειρουργείο δεν θα χειρουργεί ο χειρουργός, είναι ποιοι το στηρίζουν. Με εξαιρετικούς αναισθησιολόγους, εντατικολόγους, επιστήμονες και πάρα πολύ καλές χειρουργικές δυνατότητες. Γιατί έχετε απόλυτο δίκιο, εγώ δεν πιστεύω καθόλου πια στο αθηνοκεντρικό κράτος. Πολλοί κόσμοι όμως πιστεύουν ότι η Αθήνα είναι το κέντρο εκείνο στο οποίο βρίσκει σπανάκια. Είναι τα πάντα όπως πρέπει να είναι. Ισχύει αυτό ή όχι? Κάποτε ισχύει. Σήμερα? Σήμερα δεν ισχύει. Και ξέρετε γιατί? Διότι κάποτε η Ελλάδα ξέρετε γιατί χρεοκόπησε, κύριε Μούτσο, μου επιτρέπετε να σας πω. Να μην το άνοιξουμε το κεφάλαιο. Αυτό είναι μεγάλο και δεν τελειώνει σήμερα. Ένα κεφάλαιο. Γιατί έπασχε από ιδιοληψίες και στον ιατρικό χώρο. Ξέρετε ότι ένας γιατρός στην Αθήνα δεν μπορούσε να χειρουργήσει στη Θεσσαλονίκη. Με τους παλιούς νόμους, τους ιδιοληπτικούς. Εντάξει, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Πώς θα χειρουργούσε στη Θεσσαλονίκη? Σήμερα λοιπόν, έχοντας περάσει αυτά τους νομικούς περιορισμούς, σήμερα ο κάθε άξιος γιατρός χειρουργεί όπου θέλει. Και είναι σημαντικό αυτό. Άρα μεγάλη σημασία έχει η ομάδα. Γι' αυτό οι άνθρωποι στην επαρχία εκτιμούσαν την Αθήνα. Όχι γιατί ήταν η Αθήνα κάτι διαφορετικό, η επιστημονική δυνατότητα ήταν καλύτερη, που δεν μπορούσε να μεταλαμπαιδευτεί όμως σε επαρχιακές πόλεις. Αυτή ήταν η διαφορά. Μάλιστα. Και να τελειώσουμε κάτι που εμένα πάντα με συγκινεί, να δείτε τη διαφορά της τεχνολογίας. Εδώ βλέπετε τον Νίκη Λάουντα και τον Άριτον Σένα, ήταν η καλύτερη οδηγή όλων των εποχών. Ο ένας κάηκε ζωντανός το 1976 στη Γερμανία και ο άλλος σκοτώθηκε στην Ήμολα στην τέλη του 1994. Δεν θα ξαναβγάλει ποτέ η φόρμα του οδηγού. Ξέρετε γιατί σκοτωθήκαν όμως? Γιατί δεν είχαν νέες τεχνολογίες στα αμάξια τους. Αν οι άνθρωποι αυτοί οδηγούσαν αμάξια με τις σημερινές τεχνολογίες, θα ζούσαν και θα είχαμε και τα κατορθώματά τους να τα βλέπαμε. Βέβαια, κάθε τι πηγαίνει και με την εποχή του. Θέλω να πω, όχι θα με εποχή. Ο καλύτερος οδηγός να είσαι, ο καλύτερος χειρουργός να είσαι και ο καλύτερος πιλότος να είσαι, εάν σε προδώσει η τεχνολογία, θα στοχίσεις. Και με αυτό εδώ θα κλείσουμε, γιατρέ. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Οι πολλαπλές διαθέσιμες βαριατρικές επεμβάσεις για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας μπορούν να μειώσουν δραματικά το σωματικό βάρος του πάσχοντος. Σε κάθε περίπτωση όμως, η επιλογή του εξειδικευμένου και έμπειρου γιατρού σε συνδυασμό με την επιλογή της κατάλληλης επέμβασης μπορεί να βελτιώσει αισθητά την ποιότητα ζωής και της υγείας του ατόμου. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας και σήμερα.